Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του Βασίλη Καρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στα 70 του χρόνια την παραμονή των Χριστουγέννων. Το Υπουργείο Ενέργειας καινοτομεί και εισάγει το νέο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με μία τιμή για να ξέρεις τι πληρώνεις και ποιος είναι ο φθηνότερος. Με εύκολη σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κάθε μήνα. Όλα στο χέρι σου μέσα από το εργαλείο σύγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για όλα τα νέα τιμολόγια, ενημερώσου και διάλεξε το καλύτερο για εσένα. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγες ώρες μετά το θάνατό του, η κόρη του, Ειρήνη Κεσογλίδου, μοιράστηκε φωτογραφία του στο λογαριασμό της στο Facebook. Σε αυτή, πατέρας και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένοι, κοιτώντας ο ένας τον άλλον. Τα Χριστούγεννα από τις 11 το πρωί, η σωρός του Βασίλη Καρά θα βρίσκεται στον οίκο τελετών Μπαμπούλα απέναντι από τα κημητήρια Αναστάσεων του Κυρίου στη Θέρμη. Την Τρίτη στις 9 το πρωί, η σωρός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας και θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα ως τη 1 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στη γενέτειρα του τραγουδιστή το Κοκκινοχώρι, όπου θα γίνει και η ταφή του.